Άγριες μάχες από δρόμο σε δρόμο στη βιομηχανική ζώνη και στο λιμάνι της Μαριούπολης μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων στρατιωτών. Οι δυνάμεις του τάγματος του Αζόφ δημοσιεύουν βίντεο όπου φαίνεται ένας μαχητής από την οροφή ενός κτηρίου να σημαδεύει και να πετυχαίνει με ρουκέτα ένα ρωσικό τεθωρακισμένο. Και στη συνέχεια επιδεικνύει νεκρούς Ρώσους στρατιώτες. Μαχητικά αεροσκάφη αλλά και μη επανδρομένα βομβαρδίζουν συνεχώς ουκρανικούς στόχους στη Μαριούπολη. Οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί πεζοναύτες αναγκάζονται να παραδοθούν και ότι κατάφεραν να μπουν στο λιμάνι της Μαριούπολης, ένα από τα τελευταία προπύργια των υπερασπιστών της πόλης, μαζί με τη βιομηχανική περιοχή Άζοφσταλ. Και στη μέση χιλιάδες άμαχοι που εξακολουθούν να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Γεγονός το οποίο στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. At the end of the day, this is a huge humanitarian tragedy. Very personal to us in Greece, because we have more than 100 Ukrainians of Greek origin living in eastern Ukraine, especially in the city of Mariupol, and that is why we have committed to participate in the reconstruction of Ukraine, and not just by rebuilding the maternity ward that was bombed during the first days of the war, but we would actively want to play a part in this effort, and we're of course always trying to also help with evacuation of desperate people. Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 37 χώρες θα ζητήσει ειδική έρευνα για εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη. Δεν μας επιτρέπουν και να πάμε. Εγώ προσφέρθηκα να πάω και να πάρω ανθρωπιστική βοήθεια μαζί μου, όπως πήγα στον Οδυσσό, να πάω και στη Μαριούπολη. Η Ρωσία όμως αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα. Δεν μας επιτράπει να πάμε. Και έχω την υπόνοια ότι δεν μας επιτράπει να πάμε. Για ποιο λόγο? Ακριβώς για να μην δούμε τι έχει συμβεί εκεί. Οι Ουκρανοί πάντως περιμένουν την έναρξη της μεγάλης μάχης στον Ντονμπάς, όπου ανήκει διοικητικά και η Μαριούπολη. Οι Ρώσοι έχουν επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση της επιχείρησης στα Ανατολικά, το Αμερικανικό Πεντάγωνο προβλέπει εξαιρετικά αιματηρές συγκρούσεις και εκτιμά πως η Μόσχα θα κινητοποιήσει πάνω από 60.000 στρατιώτες στην περιοχή. Ήδη, σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, σφοδρές μάχες διεξάγονται για τον έλεγχο της Μαριούπολης αλλά και οικισμών βορειότερα της μαρτυρικής πόλης. Τεριτόριοι Ντονέτσκου και Λουγάνσκου областей, захисниками та захисницями України, за минулу добу відбито 7 атак ворога. Знищено 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника. Угрупованням повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було уражено 4 повітряні цілі, 2 вертольоти, 1 безпілотний літальний апарат та 1 крилату ракету. Και όλα αυτά ενώ χιλιάδες άμαχοι προσπαθούν να απομακρυνθούν με κάθε τρόπο από την κόλαση του πολέμου. Ο Αλεξέη, μηχανικός από τη Μαριούπολη, πήρε το αυτοκίνητό του και επιχείρησε μόνος του να απεγκλωβίσει πολίτες. Volga. Проходящих бедных, раненых, несчастных людей и пытался помочь им чем-то вывести в безопасное место. Κατάφερε να αποδράσει από τη Μαριούπολη μαζί με την οικογένειά του και να βρεθεί σε ασφαλές μέρος. Ωστόσο, σχεδόν καθημερινά ρισκάρει τη ζωή του για να μεταφέρει οικογένειες με παιδιά μακριά από τον θάνατο και την καταστροφή. Вспоминая слова великого человека Уинстона Черчилля, война это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди. И вспоминая слова своего деда, что лучше умереть, чем бояться, или бояться и жить всю жизнь, я принял решение, что буду под этими минами, под этими градами, живой, мертвый, но спасать наших совершенно ни в чем не виноватых людей. Мехри сегодня Алексей, έχει απομακρύνει 145 ενήλικες και 35 παιδιά.